Περέιρα. Έγινε το λάθος από τους παίκτες ΑΕΚ, έκλεψε ο Σντόεφ. Ωραία προσποίηση από τον Μούργκ και άνοιγμα για τον Τάισον που πάει στο χώρο. Τάισον μπαίνει μες στη μεγάλη περιοχή, ψάχνει τον τρόπο να πλασάρει. Ο Σντόεφ πλασάρει, μπάλα στο δοκάρι. Έκανε επέμβαση και ο Στρακώσα, έχω την αίσθηση, έχει κάνει επαφή με την μπάλα και στη συνέχεια αυτή χτυπάει στο οριζόντιο δοκάρι στην πιο μεγάλη ευκαιρία του ντέρμπι με τον Σντόεφ. Ζίβκοβιτς το εκτελεί, κεφαλιά, 0-1, Μπάμπα Ράχμαν. Κοιμήθηκε όλη η άμυνα της ΑΕΚ. Ο Μπάμπα Ράχμαν είναι ένας αμυντικός που σκοράρει συχνά. Δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η δεύτερη φορά που το κάνει στο φετινό πρωτάθλημα. Το κάνει και στην ΟΠΑΠ Αρένα. 0-1 με στημένο, με κόρνερ. Ο ΠΑΟΚ παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Δευτερόλεπτα μετά την πολύ μεγάλη ευκαιρία και το δοκάρι με τον Σντόεφ. Κουνάκι του Μούργκ για τον Μπάμπα Ράχμαν που μπαίνει μες στη μεγάλη περιοχή. Ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη, γυρίζει την μπάλα στο ύψος του πέναλτι. Η μπάλα φτάνει στον Σντόεφ. Ο Σντόεφ την δίνει στον Γιόνι Ότο. Τώρα εκτελεί ο Σντόεφ πάνω στα κορμιά. Και ο Σιμάνσκι διώχνει όπως όπως. Ο Ζίβκοβιτς μέσα στη μεγάλη περιοχή βγάζει έξω. Ο Σντόεφ ξανά για τον Ζίβκοβιτς. Ο Ζίβκοβιτς μπορεί να γυρίσει, γυρίζει μπάλα κοντράρι. Περνάει πάνω από τον Στρακώσα και φεύγει μακριά από την εστία του. Κοϊτά. Η κάθεται για τον Πιερό που γυρίζει το κορμί του, προσπαθεί να εκτελέσει και εκτελεί. 1-1. Το τεράστιο κορμί του Πιερό κάνει τη διαφορά. Παίζει πλάτη, σκρινάρει τον αντίπαλό του, την κατάλληλη στιγμή γυρνάει, εκτελεί κάτω από τα πόδια του Κοτάρσκι. Στο 25, με τρίτο γκολ του Πιερό, η ΑΕΚ σοφαρίζει τον ΠΑΟΚ σε 1-1. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια από τον center forward της Ένωσης. Θα δείτε ξανά το replay, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί το κορμί του για να αποκτήσει πλεονέκτημα. Το κορμί του είναι τεράστιο, βοηθάει στο να αποκτήσει πλεονέκτημα. Καμέλα, ο Ρότα παίζει στα άκρα με τον Πιερό, ο οποίος μας δείχνει ότι μπορεί να παίζει και μακριά από την περιοχή. Ο Πιερό κάνει και την σέντρα, ο Λιβάη Γκαρσία παίρνει την κεφαλιά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Λιβάη Γκαρσία και Πιερό. Ήρθε και ο Λαμέλα από εδώ, γιατί πήγε απέναντι ο Πιερό και περιμένει τη σέντρα του Λιβάη Γκαρσία. Ο Πιερό πάει να πάρει την κεφαλιά, η μπάλα περνάει πίσω. Το σούτ από τον Ρότα, φοβερή επέμβαση από τον Κοτάρσκι. Στη συνέχεια σούτ από τον Περέιρα πάνω από τον οριζόντιο δοκάρι. Στο 38 μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να γυρίσει το ντέρμπι από τον πρώτο ημίχρονο. Φύγει ο Κοϊτά και του ζητάει μπάλα και την περνάει ο Λιβάη Γκαρσία στον Κοϊτά. Στον χώρο η ΑΕΚ σε δική τη γρήγορη μετάβαση. Κοϊτά την τρίπλα, την εκτέλεση. Πλάγιο. Μια σέντρα σούτ ήταν από τον Κοϊτά. Κοϊτά κλείνει προ τον άξονα όπω κάνει συνήθω. Δοκιμάζει να σουτάρει. Η μπάλα κοντράρει, φτάνει στον Περέιρα. Αυτό τη βγάζει για τον Πίλιο. Ο Πίλιο κάνει την σέντρα. Προσπάθησε ο Λιβάη Γκαρσία, έδιωξε ο Μπάμπα Ράχμαν. Διαμαρτύρονται οι παίκτες ΑΕΚ και το κοινό για πέναλτι. Παίζεται λέει ο διαιτητής. Στη συνέχεια ο Κοϊτά κερδίζει φάουλ. Όλοι οι παίκτες ΑΕΚ πάνε τώρα πάνω στον διαιτητή. Αυτή είναι η σέντρα του Πίλιου. Και εδώ είναι το μαρκάρισμα του Μπάμπα Ράχμαν. Πάνω στον Λιβάη Γκαρσία. Το τσεκ ολοκληρώθηκε. Δεν υπάρχει πέναλτι. Ο Λαμέλα εκτελεί, η μπάλα περνάει πάνω από το τείχος, αλλά και πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Εδώ νωρίτερα η φάση που διαμαρτυρήθηκαν για χέρι οι παίκτες της ΑΕΚ στη σέντρα του Ρότα. Το βολέ από τον Κοτάρσκι. Η μπάλα περνάει, κάνει το κοντρόλ ο Ζίβκοβιτς, μένει κάτω το σημειάκι ο Ζίβκοβιτς, κάνει και την προσποίηση, κάνει και το σουτ, η μπάλα κοντράρει στο πόδι του Ρότα και στη συνέχεια ο Πίλιος δίνει τη λύση μπροστά από τον Μπράντον Τόμας. Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Βγαίνει ο Γιόνι Ότο για να υποδεχτεί μπάλα, ξανά Τάισον. Συνεργασία με τον Μούργκ. Ο Μούργκ για τον Γιόνι Ότο. Γιόνι Ότο κάνει σέντρα σουτ. Στο πίσω δοκάρι. Η κεφαλιά διαμαρτύρονται για χέρι. Όχι λέει. Έχω δει την φάση. Δεν υπάρχει χέρι του Πίλιου. Ο διαιτητής. Εδώ βλέπετε. Βρίσκει στο μπράτσο του Πίλιου.
Ο διαιτητής έδειχνε χαρακτηριστικά ότι ήταν κολλημένο στο σώμα το χέρι του Πίλιου και έλεγε παίζεται προφανέστατα την ίδια άποψη. Είχε και ο βίντεο assistant referee. Γκατσίνοβιτς πέρασε την μπάλα για τον Μαρσιάλ. Ο Μαρσιάλ για τον Πίλιο, αυτός αναζήτησε τον Πιερό. Έκοψαν πάλι οι παίκτες του ΠΑΟΚ, νομίζω πάλι ο Λόβρεν. Ο Ντουμπάτζο με χώρο κάνει το σούτ, ο Ντουμπάτζο σουρθό διαγώνιο άστοχο. Στο 87. Και τελευταίο σφύριγμα από τον Ομπρένοβιτς ακριβώς με την συμπλήρωση 3 λεπτών.